Τα διαγράμματα που φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα matrix.ect.gr είναι διαδραστικά, προκειμένου να μπορείτε να τα διαβάζετε ευκολότερα, αλλά και να τα προσαρμόζετε στα δεδομένα που σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Επιπρόσθετα, διαθέτουν τρεις λειτουργίες, την επιλογή σειράς, τη μεγέθυνση και την ταξινόμηση, που επιτρέπουν την καλύτερη επισκόπηση των δεδομένων. Ας ξεκινήσουμε το παράδειγμα, επιλέγοντας ένα διάγραμμα από την ενότητα 6.1 στο κεφάλαιο 6. Το διάγραμμα 6.1.1 παρέχει δύο λειτουργίες, την επιλογή σειράς και τη μεγέθυνση. Τις λειτουργίες κάθε διαγράμματος μπορούμε να τις δούμε πηγαίνοντας το mouse πάνω από το εικονίδιο πληροφοριών. Αν ένα διάγραμμα δεν διαθέτει τέτοιο εικονίδιο, τότε δεν παρέχει λειτουργικότητα. Για να επιλέξουμε μια σειρά, κάνουμε ένα απλό κλικ πάνω της. Αμέσως κρύβονται οι υπόλοιπες σειρές και βλέπουμε μόνο αυτή στο διάγραμμα. Κάνοντας κλικ στο εμφάνιση όλων, εμφανίζονται και πάλι όλες οι σειρές στο διάγραμμα. Για να μεγεθύνουμε το διάγραμμα σε κάποιο σημείο που μας ενδιαφέρει, δημιουργούμε ένα πλαίσιο, κάνοντας κλικ και σέρνοντας το mouse. Πάλι, αν επιλέξουμε το επαναφορά zoom, το διάγραμμα έρχεται στην κανονική του μεγέθυνση. Παράλληλα, μπορούμε να εξάγουμε το διάγραμμα ως εικόνα, επιλέγοντας το εικονίδιο εξαγωγής εικόνας. Ας συνεχίσουμε το παράδειγμα με ένα διάγραμμα το οποίο παρέχει μια επιπλέον λειτουργικότητα, την ταξινόμηση. Αρχικά, στο διάγραμμα 6.5.1 μπορούμε να εμφανίσουμε τα δεδομένα που μας ενδιαφέρουν ανά κατηγορία, επιλέγοντας την αντίστοιχη κατηγορία από τη λίστα. Από το εικονίδιο πληροφοριών μπορούμε να δούμε ότι το συγκεκριμένο διάγραμμα επιτρέπει την ταξινόμηση των δεδομένων. Πατώντας το πλήκτρο Control και το αριστερό κλικ στο mouse σε μια γραμμή ή στήλη, μπορούμε να ταξινομήσουμε τα δεδομένα σύμφωνα με τη γραμμή ή τη στήλη που έχουμε επιλέξει. Θα ολοκληρώσουμε το παράδειγμα με ένα διάγραμμα το οποίο παρουσιάζει τα δεδομένα με τη μορφή γράφου. Στα διαγράμματα αυτής της κατηγορίας υπάρχει ένας βασικός κόμβος που περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους υποκόμβους παρουσιάζοντας τα δεδομένα σε δεδρική μορφή. Κάνοντας κλικ στο όνομα ενός κόμβου, το σχήμα του γράφου αλλάζει ώστε να εμφανίζονται κάθε φορά τα δεδομένα του επιλεγμένου κόμβου. Με τον ίδιο τρόπο, μπορούμε να επανέλθουμε στον αρχικό κόμβο του γράφου.